Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Χρήστος και σήμερα θα μιλήσουμε στο όχι και τόσο απλό τελικά ερώτημα πώς φορολογούνται οι επενδύσεις μας. Τα βίντεο αυτά είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας μας με το rwallet.gr και στην περιγραφή του βίντεο θα βρείτε link για το σχετικό άρθρο. Επιπλέον στην περιγραφή του βίντεο θα βρείτε link για τη σχετική playlist με όλα τα βίντεο της σειράς που καλύπτουν με το σύνολο των βασικών επενδυτικών οχημάτων. Πριν προχωρήσουμε, αν τα βίντεο μου σας έχουν βοηθήσει να βάλετε σε τάξη τα οικονομικά σας και θέλετε να ξεκινήσετε να επενδύετε με επιτυχία, μπορείτε να δημιουργήσετε τον επενδυτικό σας λογαριασμό μέσα από τα links που θα βρείτε στην περιγραφή. Με αυτόν τον τρόπο και είστε σίγουροι που χρησιμοποιείτε μια αξιόπιστη πλατφόρμα και στηρίζετε έμπρακτα και εντελώς δωρεάν αυτό το κανάλι. Συγκεκριμένα μπορείτε να κάνετε μια δωρεάν εγγραφή στη Freedom24 και να λάβετε μια δωρεάν μετοχή αξίας έως 600 δολαρίων. Συμπεριλαμβανομένων πάντα και μετοχών όπως Tesla, Netflix, Microsoft και πολλές ακόμα. Επιπλέον μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο και να αφήσετε ένα σχόλιο. Πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube. Φυσικά, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το μικρό καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο. Και για να είμαστε όλοι καλυμμένοι, ας πέσει το καθιερωμένο disclaimer. Δεν είμαι επενδυτικός ή νομικός σύμβουλος. Όλες οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το βίντεο και γενικότερα σε αυτό το κανάλι αποτελούν αυτό και μόνο. Δηλαδή τις απόψεις μου και σκοπό έχουν να σας ψυχαγωγήσουν. Μην λαμβάνετε νομικές ή επενδυτικές συμβουλές από έναν τύπο στο διαδίκτυο. Μιλήστε πάντα με ένα πιστοποιημένο σύμβουλο. Στα προηγούμενα βίντεο της σειράς είδαμε πώς φορολογούνται οι μετοχές και τα ομόλογα. Σήμερα θα δούμε πώς φορολογούνται τα αμοιβαία κεφάλαια. Και παρότι τα αμοιβαία κεφάλαια αποτελούνται κυρίως από μετοχές και ομόλογα, φορολογικά έχουν τελείως διαφορετική αντιμετώπιση. Και μάλιστα ιδιαίτερα ευνοϊκή. Το πλαίσιο λειτουργίας τους ορίζεται από τον νόμο 4099 του 2012, με το φορολογικό κομμάτι να εντοπίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 103. Χωρίς να σας πρίξω με ορολογίες, αυτό που έχει πρακτικά νόημα να κρατήσουμε είναι πως τα εισοδήματα από αμοιβαία κεφάλαια της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν φορολογούνται. Ούτε τα εισοδήματα υπεραξίας, ούτε τα εισοδήματα μερισμάτων, ούτε τα εισοδήματα τόκων. Ναι, σωστά καταλάβατε, στην Ελλάδα υπάρχουν επενδυτικά οχήματα τα οποία φορολογούνται με μηδενικό συντελεστή. Παρ' όλα αυτά, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενα βίντεο, όλα τα εισοδήματα δηλώνονται. Τα συγκεκριμένα δηλώνονται με τον κωδικό 659 ως απαλλασσόμενο εισόδημα. Και αν νομίζετε πως μόνο τα αμοιβαία κεφάλαια φορολογούνται με μηδενικό συντελεστή, κάνετε λάθος. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα για επόμενο βίντεο. Αν τώρα το αμοιβαίο κεφάλαιο βρίσκεται σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε το εισόδημα από υπεραξία, κωδικός 865, φορολογείται με συντελεστή 15%. Αντίστοιχα, τα εισοδήματα μερισμάτων ή τόκων, κωδικός 295, φορολογούνται επίσης με συντελεστή 15%. Πάλι όμως, παραλάβουμε υπόψη μας την ύπαρξη SADV, Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολόγησης, για την οποία μιλήσαμε κυρίως στο βίντεο με τις μετοχές. Και αυτό ήταν λοιπόν, σήμερα είδαμε συγκεκριμένα πώς φορολογούνται τα αμοιβαία κεφάλαια. Μην ξεχνάτε πως στην περιγραφή του βίντεο μπορείτε να βρείτε link για το πλήρες άρθρο του rwallet.gr αλλά και τη σχετική playlist με όλα τα βίντεο της σειράς όπου καλύπτουμε το σύνολο των βασικών επενδυτικών οχημάτων. Όπως πάντα, αν τα βίντεο μου σας έχουν βοηθήσει να βάλετε σε τάξη τα οικονομικά σας και θέλετε να ξεκινήσετε να επενδύετε με επιτυχία, μπορείτε να δημιουργήσετε τον επενδυτικό σας λογαριασμό μέσα από τα links που θα βρείτε στην περιγραφή. Με αυτόν τον τρόπο και είστε σίγουροι πως χρησιμοποιείτε μια αξιόπιστη πλατφόρμα και στηρίζετε έμπρακτα και εντελώς δωρεάν αυτό το κανάλι. Συγκεκριμένα μπορείτε να κάνετε μια δωρεάν εγγραφή στη Freedom24 και να λάβετε μια δωρεάν μετοχή αξίας έως 600 δολαρίων. Συμπεριλαμβανομένων πάντα και μετοχών όπως Tesla, Netflix, Microsoft και πολλές ακόμα. Και επειδή σίγουρα θα σας έχουν δημιουργηθεί αρκετές απορίες, ακολουθήστε με στο Instagram όπου ανεβάζω stories απαντώντας στα πιο συχνά ερωτήματα που προκύπτουν από κάθε βίντεο. Επιπλέον, εκεί μοιράζομαι περισσότερες πληροφορίες για κάθε θέμα, τις οποίες δεν προλαβαίνω να παρουσιάσω στο πλαίσιο ενός βίντεο. Οπότε, αν θέλετε να δείτε ακόμα περισσότερο υλικό από εμένα ή απλά να πείτε ένα γεια, στείλτε με ένα μήνυμα στο Instagram. Επιπλέον μην ξεχάσετε και το δεύτερο κανάλι μας, τους Financial Greeks. Κάντε και εκεί subscribe και πατήστε το μικρό καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζουμε καινούριο βίντεο, το οποίο είναι 3 φορές τη μέρα. Σας περιμένω. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας βοήθησε και τα λέμε στο επόμενο.